Yo! Πώς πάει, Γιούμαρ, λέει Μάστερ εδώ από το TS Aircraft. Λοιπόν, το πρώτο πράγμα που πρέπει να παρατηρήσετε σε αυτό το βίντεο είναι ότι φοράω ελίτρα. Ελίτρα. Και, by the way, στο τελευταίο επεισόδιο φτιάξαμε αυτά εδώ πέρα τα TNT Cannons. Μπορείτε να πάτε στο description, θα υπάρχει link για να δείτε το πώς τα φτιάξαμε και τι ακριβώς κάνουν. Αλλά σήμερα, όπως βλέπετε από πίσω μου, έχω μερικά πολύ easy constructions από Redstone και Slime. Λοιπόν, σήμερα θα πάρουμε το καινούργιο snapshot του Minecraft που τώρα λογικά θα γίνει κάποια version και θα χρησιμοποιήσουμε αυτά. Τα Firework Rockets. Boom. Ορίστε, ένα Firework Rocket. Αυτό ήταν ένα. Boom. Και άλλο ένα. Οπότε, ας πάμε να δούμε τι ακριβώς είναι αυτά. Αυτά είναι Slime Block Launchers και αυτά θα χρησιμοποιήσουμε για να κάνουμε κάτι σαν αυτό. Boom. Υπέροχο. Πετάμε, κάνουμε ό,τι θέλουμε. Και για εσάς που δεν ξέρετε τι είναι τα Firework Rockets, αυτό ακριβώς κάνουν. Πετάς και όποτε σου τελειώσει το fuel, απλά πηγαίνεις και μπορούμε να πάμε πάνω από το mob farm μας. Υπέροχο. Και πάλι κάτω. Και όσο πιο κάτω επιταχύνεται, προσοχή, γιατί μπορεί να πάρετε fall damage. Τώρα, ας εξηγήσουμε ακριβώς τι είναι αυτά. Αυτά δύο είναι δύο slime block launchers, όπως είπα και πριν. Αυτό είναι λίγο more advanced, είναι για περισσότερη λεπτομέρεια κτλ. Για εσάς που σας αρέσει το Redstone, αλλά πιστεύω ότι αυτό είναι πολύ εύκολο και πολύ πιο καλό για να το φτιάξετε σε κάποιο αρχικό κομμάτι survival. Το μόνο που θα χρειαστείτε λοιπόν είναι immovable objects, pressure plates, slime block, ένα sticky piston και λίγο redstone. Και βασικά αυτά είναι όλα τελικά τα οποία θα χρειαστείτε. Τώρα θα βάλω πίσω αυτά και θα σας δείξω πώς να το φτιάξετε. Λοιπόν, πολύ εύκολο. Το μόνο που πρέπει να κάνετε είναι μια τρύπα 1x2 και μετά να σκάψετε γύρω του. Οπ, λάθος. Και τώρα θα πάρουμε και αυτά τα δύο blocks και ουσιαστικά έχουμε αυτό εδώ πέρα το πράγμα. Πολύ εύκολο, έτσι μπορείτε να κάνετε το post στο βίντεο, οπότε δεν καταλαβαίνετε τίποτα. Τώρα στη μέση θα βάλουμε ένα sticky piston με ένα slime block on top, πάνω του. Μετά, δύο redstone κάπως έτσι και άλλο ένα κάπως έτσι. Και τώρα τα τέσσερα immovable objects γύρω γύρω. Τέλος θα πάρουμε δύο pressure plate και πατώντας shift, αυτό είναι το shift, και με τα ελίτρα δουλεύει πολύ ωραία. Βάλουμε δεξί κλικ και πατάμε τα redstone. Και τώρα, όπως μπορείτε να δείτε, όταν τρέχουμε, μας χοροπηδάει. Αυτό. Ορίστε, τόσο απλό. Χρησιμοποίησαμε κάτι παρόμοιο εδώ πέρα στο basket launcher, αλλά αυτό ήταν με λίγα ticks delay και είναι απλά για να κάνουμε αυτό. Boop. Επίσης θα υπάρχει link στο description αν δεν έχετε δει αυτό. Είναι ένα πολύ ωραίο redstone contraption, πραγματικά μου αρέσει πάρα πολύ. Έχει πολύ πλάκα, το έχω χρησιμοποιήσει μόνος μου καμιά φορά όταν δεν έχω τι να κάνω εδώ πέρα στο Minecraft, αλλά πάνω κάτω είναι τα ίδια. Τώρα, αν είστε λίγο πιο advanced redstone builder, μπορείτε να χτίσετε κάτι σαν αυτό. Απλά μου αρέσουν τα μακριά contraption και ένα by όλα αυτά τα blocks. Τώρα, βασικά αυτό είναι ο λόγος που το έφτιαξα έτσι. Αλλά τέλος πάντων, το μόνο πράγμα που θα χρειαστείτε είναι μερικά repeaters, blocks of choice, ένα pressure plate ό,τι να είναι, το οποίο το έχουμε εδώ πέρα, και μερικά torches, redstone torches. Τώρα, το design είναι πάρα πολύ απλό, μπορώ να σας δείξω αυτή τη στιγμή πώς θα το κάνετε. Πρώτα απ' όλα, πρέπει να πάρουμε ένα sticky piston να το βάλουμε να κοιτάζει προς τα πάνω με ένα slime block. Τώρα, εδώ θέλω προσοχή. Προσοχή στο delay, βάζουμε ένα redstone εδώ. Ένα repeater να κοιτάζει προς τα μέσα με 4 ticks delay, αυτό που είδατε τώρα είναι τα 4 ticks, και άλλο ένα με 2. Τόσο απλά. Συνέχεια παίρνουμε το redstone, βάζουμε 1, 2, 3, 4, 5 νομίζω. 5 είναι, έτσι, δεν θυμάμαι, 4 ή 5, 1, 2, 3, 4, 5. 5 ακριβώς, τέλεια. Μετά θα πάρουμε 3 blocks of choice και τα βάλουμε σε αυτόν εδώ πέρα το σχηματισμό. Τόσο απλά. Μετά θα πάρουμε το redstone από πάνω, θα το προχωρήσουμε και τώρα προσοχή. Θα πάρουμε ένα redstone, ένα block of choice, συγγνώμη, θα το βάλουμε από εδώ πάνω, άμα θυμάμαι καλά, νεπ, θα το βάλουμε εδώ πέρα με ένα redstone torch από πίσω. Τώρα λογικά αυτό θα πρέπει να ανάψει και αυτό να κάνει extend. Αλλά στη συνέχεια μόλις πάρουμε δύο blocks και τα βάλουμε κάπως έτσι από κάτω, μαζί με ένα τρίτο, συν ένα redstone torch και τέλος αυτό, redstone, boom. Πρέπει να σβήσει λογικά, έτσι δεν είναι? Ναι. Τώρα, στη συνέχεια θα πρέπει να πάρουμε το output block μας, το οποίο είναι αυτό εδώ κάπου, και αυτό που θα κάνουμε είναι θα βάλουμε 3 blocks πάλι στο ίδιο formation που κάναμε εκεί πίσω, αλλά από την αντίθετη μεριά, κάπως έτσι, και θα πάρουμε το redstone και θα το βάλουμε να παίζει κάπως εδώ. Τώρα, από πάνω από αυτό θα βάλουμε ένα block μαζί με το pressure plate μας. Και στη συνέχεια θα δημιουργήσουμε μια μικρή πλατφόρμα έτσι ώστε να μπορούμε να τρέχουμε. Γιατί προσοχή, αυτό το launcher θέλει sprint. Θέλει όπως εδώ πέρα να τρέχεις, μόλις πατήσεις το pressure plate, boom, γίνεσαι extend. Και βασικά όπως είδατε δουλεύει απολύτως. Οπότε ας πάρουμε τα υλικά από το inventory μας και ας προσπαθήσουμε να δούμε αν όντως δουλεύει και με το Elytra. Όπως μπορείτε να δείτε,
Είναι πολύ απλό, απλά τρέχετε, πηδάτε, κάνετε extend, boom και πετάτε. Τώρα προσοχή με τα fireworks, γιατί θα χρειαστεί να κάνετε αυτή την κίνηση όλη την ώρα, κάτω πάνω, κάτω πάνω, κάτω πάνω, γιατί το όλο με τα fireworks είναι ότι πρέπει να κοιτάς προς τα πάνω για να σε κάνουν launch, γιατί αν πας κάτω αυτό γίνεται. Τίποτα. Ορίστε. Απλά έχουμε ένα ροκέτο εδώ πέρα και γίνεται νύχτα, οπότε αυτό σημαίνει ότι πρέπει σιγά σιγά να τελειώσουμε το επεισόδιο, αλλά για να σας δείξω και ότι αυτό δουλεύει, ορίστε, απλά τρέχετε, boom και oh, mistakes, όπως σας είπα πριν, πρέπει να είστε πολύ προσεκτικοί με το timing, ορίστε, το πέτυχα επιτέλους. Και τώρα υπάρχει ένα μυστικό τεχνίκ το οποίο περιλαμβάνει cobwebs, το οποίο λέει ότι αν πηδήξετε πάνω σε ένα cobweb, έτσι, και πατήσει δεξί κλικ όταν έχει το firewall, λογικά θα σε κάνει launch. Αλλά εγώ δεν τα πιστεύω, το έχω προσπαθήσει πολλές φορές και δεν μου έχει βγει σωστό. Anyway, άμα θέλετε όμως να είστε 100% σίγουροι, ακολουθήστε τα design που σας έδειξα σε αυτό το βίντεο. Και άμα σας άρεσε, δώστε ένα μεγάλο like. Επίσης, τσεκάρτε τα βίντεο στο description. Και άμα θέλετε να δείτε περισσότερα σαν και αυτό, κάντε subscribe στο κανάλι μου. Μέχρι την επόμενη φορά, γεια σας!